Το «Εμείς» λοιπόν είναι μια φουτουριστική δυστοπία του Γιευγέννη Ζαμιάτη. Γράφτηκε το 1921, λίγα μόλις χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Και η ιστορία πραγματεύεται έναν ολόκληρο κόσμο, ένα γυάλινο κόσμο, τον κόσμο στον οποίο μέσα ζει ο Ντί, 503, ο κεντρικός ήρωας. Και αυτός ο γυάλινος κόσμος είναι απρόσωπος και απόλυτα μαθηματικοκρατούμενος, τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά λοιπόν κρατούν στον κόσμο του Ντί 503 και άρχον του κράτους είναι ο Ευεργέτης, μια φιγούρα την οποία δεν γνωρίζουμε, αλλά είναι η απόλυτη εξουσία. Σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχουν συναισθήματα, δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει πρωτοβουλία στις κοινωνικές σχέσεις, όλα ρυθμίζονται μέσω κληροτίδας και μέσω μαθηματικών εξισώσεων. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο τον στεγνό, ο Ντί 503 παράδοξα γνωρίζει τον έρωτα στο πρόσωπο της Άι, ενός άλλου αριθμού. Έναν έρωτα απαγορευμένο και ευνίδιο, και τελικά είναι αυτός ο έρωτας ο οποίος έρχεται να τον ξυπνήσει και να τον φέρει σε σύγκρουση με όλο τον κόσμο και όλη του την πραγματικότητα. Λοιπόν, ένα έργο, το Ευγέννη Ζαμιάτη, ο οποίος με απίστευτη ακρίβεια προέβλεψε το τι ερχότανε, σε μόνο ένα πράγμα έπεσε έξω, ότι αυτός πίστευε ότι θα ερχόταν όλο αυτό που περιγράφει στο έργο μετά από 1500 χρόνια, αλλά δυστυχώς ήδη ζούμε σε αυτόν τον κόσμο που περιγράφει, σε αυτό το δυστοπικό μυθιστόρημα, όπου, όπως ανέφερε και η Ελιάνα, οι άνθρωποι δεν έχουν ανθρώπινα συναισθήματα, δεν αγαπάνε, δεν ερωτεύονται λοιπόν, και είναι μηχανάκια, είναι ρομποτάκια, οι οποίοι εκτελούν μόνο εντολές και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και ξαφνικά γίνεται αυτό που γίνεται, δηλαδή γνωρίζει την Άι 330 και μέσα του ξυπνάει η φύση, δηλαδή η ανθρώπινη φύση, η οποία την έχουν ξεχάσει όλοι οι αριθμοί. Και θεωρεί ότι έχει αρρωστήσει. Δηλαδή όλα τα ανθρώπινα θεωρούνται ότι είναι αρρώστιες. Όπως η φαντασία, ο έρωτας, ο θυμός, η συγκίνηση, η επιλογή. Όλα αυτά λοιπόν τον κάνουν να ανησυχεί ότι πια δεν είναι μηχανή και είναι άνθρωπος. Δηλαδή το αντίθετο από εμάς, που εμείς λέμε έχω γίνει μηχανή, ας πούμε, δεν είμαι άνθρωπος πια. Αυτό το αντίθετο, γιατί έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο που το σωστό είναι να είσαι μηχανή. Μια βίδα, ας πούμε, από μια μεγάλη μηχανή που την κατευθύνει και την χειρίζεται ο Ευεργέτης και μόνο ο Ευεργέτης. Υποδύομαι τον αφηγητή και μέσα από τον αφηγητή άλλο ένα πρόσωπο, την Γιου, η οποία είναι μια αριθμημένη υπήκος του μονοκράτους νομοταγής. Τι συμβαίνει τώρα με αυτόν τον αφηγητή? Έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν βρίσκεται μέσα στο έργο, ούτε μέσα στην ιστορία, ούτε μέσα σε αυτό το περιβάλλον κατά κάποιο τρόπο. Παίζει ένα μουσικό όργανο και αφηγείται την ιστορία. Παρουσιάζει τα πρόσωπα. Λίγο πολύ θυμίζει έναν κατά κάποιο τρόπο φουτουριστικό τροβαδούρο που αφηγείται την ιστορία. Αυτά. Βάζει συνεχώς, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο τρικλοποδιές στο κεντρικό πρόσωπο του Ντί, για να τον κάνει μέσω αυτού, σαν πνεύμα, ας πούμε, περίεργο, να του ξυπνήσει αυτά που γίνεται, που συντελούνται κατοπινά, κατά κάποιο τρόπο. Βάζει παγίδες, τρικλοποδιές, με ένα σκοπτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτό το χαρακτήρα, ότι λειτουργεί η σκοπτική πλευρά, η ηρωνική, κατά κάποιο τρόπο μηδιά καθώς βλέπει αυτά. Γιατί βρίσκεται έξω από αυτό? Εγώ υποδύομαι την O90, μια ακόμη αριθμημένη του μονοκράτους, η οποία αποκαλύπτεται σιγά σιγά ότι, όπως και οι υπόλοιποι τελικά χαρακτήρες του έργου, ότι είναι ελαττωματική. Δηλαδή, παρόλο που σε αυτό το μονοκράτος δεν υπάρχουν συναισθήματα, βλέπουμε μια κοπέλα έμπλεη συναισθημάτων, η οποία φαίνεται ότι έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για τον Ντί 503, μπορούμε να πούμε και έρωτα, και
αλλά η οποία είναι 10 εκατοστά πιο κοντή από το μητρικό μοντέλο και επομένως δεν μπορεί να κάνει παιδί σε αυτό το μονοκράτος. Απαγορεύεται. Αλλά βλέποντας μετά την έλξη του D503 προς την ΑΗ, αυτή τη μυστηριώδη γυναίκα, φτάνει μέχρι το θάνατο, δηλαδή να του ζητήσει ένα παιδί και χωρίς να την νοιάζουν οι συνέπειες αυτού. Εγώ υποδίω με τον D503, ο οποίος, όπως ανέφερα πριν, είναι ένας μαθηματικός ο οποίος βοηθάει στην κατασκευή του αφομοιωτή και με αυτόν τον αφομοιωτή θα κατακτήσουν όλο το σύμπαν πια αυτοί οι αριθμοί. Και ανακαλύπτει λοιπόν σιγά σιγά την ανθρώπινη του φύση με τη βοήθεια της I330 και φτάνει στο σημείο, μέχρι ένα σημείο να κάνει μέχρι και την Επανάσταση. Αλλά την τελευταία στιγμή όμως, μάλλον δεν πρέπει να το πω αυτό, θα πρέπει να το δουν οι θεατές το τι θα γίνει μετά. Πάντως, υποδίω με έναν χαρακτήρα ο οποίος δεν έχει τίποτα πια ανθρώπινο και η συμπεριφορά βέβαια είναι παράξενη, γιατί δεν ξέρουμε ένας άνθρωπος όταν είναι μη άνθρωπος πώς συμπεριφέρεται, οπότε όλα είναι παράλογα. Και ό,τι βλέπουμε στο επισκηνής, ας πούμε, είναι πάντα εωρείται αν είναι αλήθεια, όντως γίνεται, ας πούμε, αυτό που γίνεται ή είναι όλο δημιούργημα του μυαλού του. Γιατί και ο ίδιος δεν ξέρει, συνέχεια αναρωτιέται, ας πούμε, είναι αλήθεια αυτό που γίνεται. Συνέβη, δεν συνέβη. Και είναι πάντα στον αέρα, κινείται λίγο έτσι σαν κινούμενη άμμος, ας πούμε, συνέχεια είναι με ένα ερωτηματικό. Υποδίω με τον Ευεργέτη. Ο Ευεργέτης είναι ο αρχηγός αυτού του κράτους, του μονοκράτους. Είναι η φιγούρα που ελέγχει τα πάντα, καθοδηγεί τα πάντα. Ο τρόπος με τον οποίο διαγράφεται η φιγούρα κατά τη διάρκεια της παράστασης είναι σαν να σοκλεί πολλές μεριές, όψεις του απολυταρχισμού. Οπότε θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη φιγούρα ως μια προσωπικότητα, δηλαδή Χίτλερ, Μουσολίνη, αλλά είναι όλες αυτές οι προσωπικότητες μέσα σε αυτήν. Μέσα σε αυτό το χαρακτήρα. Βλέπουμε ότι ο Ευεργέτης, το κράτος του Ευεργέτη νικάει στο τέλος, δυστυχώς. Η I330 είναι αυτή η ενιγματική φιγούρα που εισέρχεται ευνίδια στη ζωή του D503 για να τον ανατρέψει. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους αριθμημένους του μονοκράτους, όλη τη φιγούρα είναι παράξενη και ιδιόρυθμη. Δεν μπορείς να την κατατάξεις κάπου. Υπάρχει το στοιχείο του ενιγματισμού, το στοιχείο της μοιραιότητας και ταυτόχρονα ένα είδος ζώδους ένστικτου. Όπου ναι, μεν είναι γυναίκα, από την άλλη είναι και μαχήτρια. Από την άλλη είναι και αρπακτικό και ανδροειδές. Έρχεται λοιπόν αυτό το πλάσμα, το οποίο διαφοροποιείται τελείως από όλα τα υπόλοιπα, για να δημιουργήσει εκρήξεις και πυρετό στον D503. Όταν ο ζώδιος που έχει πολλή πορεία ξεκινάει, δίνει λίγο και σκάβει και τον εκτρέπει όλο ένα και περισσότερο. Τον οδηγεί σε μία μέθη, σε μία παραζάλη. Και γι' αυτό πολύ συχνά μέσα στις πρόβες παραλύλιζε ο Σάββας, πολύ ευστοχία, ήταν πολύ βοηθητική η γραμμή αυτή, το σκηνοθέτη μας, παραλύλιζε την Άη με τον Θεό Διόνυσο στις Βάκχες, η οποία εκπροσωπεί το στοιχείο το βακχικό μέσα σε έναν κόσμο εντροπικό, που είναι ο κόσμος του μονοκράτους, τίποτα δεν συμβαίνει, υπάρχει μια ευδαιμονική ηρεμία παντού και έρχεται η Άη και θέλει να διασπάσει αυτή την αρμονία, την ισορροπία, θέλει να φέρει τα πάνω κάτω, να τα ταρακουνήσει και να δημιουργήσει εκρήξεις και φλόγες παντού.